έπαιξα Arkham Horror 3rd Edition, την τρίτη έκδοση. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται στον γνωστό και πολυδουλεμένο, θα έλεγα, χώρο, στην ατμόσφαιρα, με όλη αυτή τη μυθολογία η οποία μας έχει γεμίσει τόσο στα επιτραπέζια παιχνίδια όσο και σε βιβλία και το καθεξής. Είναι φανταστικός κόσμος, φανταστική ατμόσφαιρα. Το έχουμε δει σε πάρα πολλά παιχνίδια, Mansion of Madness, Cthulhu Death May Die και ούτω καθεξής. Γενικά είναι πάρα πολύ πλούσιο και καλοδουλεμένο θέμα, γιατί αντλεί από ένα φανταστικό κόσμο, όπως είναι γνωστό, όπου ο δημιουργός του είναι καταπληκτικός, ήταν. Ωστόσο, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχα καταφέρει να παίξω μέχρι τώρα. Δεν το είχα παίξει ούτε στην πρώτη έκδοση, ούτε στο second edition. Και τώρα που βγήκε το third edition, ασχολήθηκα. Και πόσο χαίρομαι που ασχολήθηκα. Δεν έχω παίξει το προηγούμενο για να το συγκρίνω, όμως αυτόματα από το μάτι μπορώ να δω ότι έχει πολλά πράγματα που βοηθάνε και έχουν βελτιώσει και έχουν κάνει πιο streamline το παιχνίδι, όπως το modular board. Οι χάρτες με τις γειτονιές είναι διαφορετικοί, οπότε δεν είναι ένα κοινό συνεχόμενο ταμπλό. Βάζεις τους χάρτες ανάλογα με το σενάριο, οπότε μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά πράγματα πολύ εύκολα και custom, αλλά και με επεκτάσεις και το καθεξής. Και το άλλο που το άκουσα πάλι, γιατί αυτό δεν έχω παίξει στις προηγούμενες εκδόσεις, είναι ότι έχει δουλευτεί πάρα πολύ το narrative, το ιστορία, το πώς αυτή παραδίδεται στον παίχτη και τι αίσθηση δίνει, και αυτό έχει γίνει πάρα πάρα πολύ καλό. Κάποιοι που έχουν παίξει και το Arkham Horror Card Game έχουν πει ότι δεν είναι το ίδιο καλό ή τόσο καλό όσο στο Card Game που είναι κορυφή, αλλά είναι πάρα πολύ καλό ωστόσο. Όπως και να έχει, εγώ θα πω το εξής. Θα πω ότι σαν πρώτη μου εμπειρία με το Arkham Horror στην τρίτη του ήδη έκδοση, το αγάπησα, και ο λόγος είναι, αν και κρατάει πολύ και τραβάει, πέρασα υπέροχα. Αισθάνθηκα πολύ θεματικά ότι κάνω αυτό που μου λέει το σενάριο. Δεν θέλω να κάνω spoiler για το σενάριο που έπαιξα. Αισθάνθηκα πολύ ωραία, πολύ ωραίο progression στους χαρακτήρες, παίρνοντας πράγματα, βάζοντας allies, βάζοντας καινούργια αντικείμενα και ούτω καθεξής. Δυσκολεύτηκα με τις δυσκολίες τους και χάρηκα με τις χαρίσεις όταν κερδίσανε στα σημεία. Και γενικά η περιπέτεια και η ιστορία είχε μια πάρα πολύ ωραία ροή, με αποφάσεις, με εξέλιξη, θεματικά. Προσπαθούσαμε να σταματήσουμε τον ερχομό του Άζαθοθ στο τελευταίο σενάριο και ήταν με τόσο ωραίο τρόπο που το έδινε το παιχνίδι σαν ατμόσφαιρα που το λάτρεψα. Μηχανιστικά μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Έχει skill tests, skill checks, αλλά έχει mitigation για το ζάρι, να κάνεις reroll. Έχει τα focus tokens τα οποία μπορεί να σου δώσουν στα συγκεκριμένα σε κάποια skill tests συν ένα, και μπορείς να ξεφορτωθείς και εύκολα για να κάνεις reroll και να ξαναπάρεις άλλα και το καθεξής, ανάλογα με το που θες να εστιάσεις. Ο τρόπος με το οποίο ρέει το παιχνίδι, το action phase πρώτων χαρακτήρων, μετά στη συνέχεια τα encounters που είσαι και θες να μην έχεις πάνω σου τέρατα τα οποία τα κουβαλάς αν έχουν γίνει engage με σένα, για να κάνεις encounters για να βρεις τα clues. Το πώς βρίσκεις τα clues είναι φανταστικό μέσα στο παιχνίδι. Και πώς τα μαζεύεις για να τα βάλεις πάνω στο σενάριο και να προχωρήσεις την ιστορία, να πάρεις την επόμενη κάρτα, να διαβάσεις τι γίνεται και να πας παρακάτω και το καθεξής. Και μετά στη συνέχεια, φυσικά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το Mythos Phase, στο οποίο εκεί το παιχνίδι σε κοπανάει. Βασικά υπάρχει και το Master Phase πριν από το Encounter Phase, όπου τα τέρατα σου επιτίθονται, αυτά που έχεις attached, αλλά αυτό νομίζω είναι το λιγότερο από τα κακά που θα συμβούν στους παίχτες. Το χειρότερο είναι το Mythos Phase που έρχεται στο τέλος, που κάθε παίχτης τραβάει δύο Mythos Token και συνήθως με εξαίρεση κάποια blanks ή κάποια clue που βρίσκεις καινούρια, είναι όλα τα κακά δεινά μαζεμένα, τα οποία γενικά κάνουν το παιχνίδι αρκετά δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, πολύ πολύ ευχάριστο, έτσι ώστε όταν κερδίσεις, η ικανοποίηση να είναι καταπληκτική. Πολύ θεματικό παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα πω περισσότερα για τη γνώμη μου στο τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι μιλάει από μόνο του, δεν χρειάζεται εισαγωγή. Το παιχνίδι είναι τόσο γνωστό, απλά έχω αρχίσει να το παίξω στην τρίτη του έκδοση. Αλλά μου άρεσε εξαιρετικά. Πάμε να σας δείξω πώς παίζει το παιχνίδι και να επιστρέψουμε στο τέλος του βίντεο, όπως κάνουμε πάντα, για μια σύντομη σύνοψη για τις εντυπώσεις μου άφησε και το πώς μου φάνηκε. Θα σας καλέσω όπως πάντα να κάνετε like σε αυτό εδώ το βίντεο. Θα σας καλέσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για ό,τι καινούριο βγάζουμε στο επιτραπέζιο και όλο το καινούριο υλικό που δίνουμε και βγάζουμε συνέχεια. Αλλά πάνω απ' όλα, θα σας καλέσω, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να έρθετε στην ομάδα μας στο επιτραπέζιο στο Facebook Group, όπου είμαστε μια κοινότητα ανθρώπων που αγαπάμε τα επιτραπέζια παιχνίδια και έχουμε πάθος για αυτά. Πάμε να δούμε πώς παίζει. Καλώς ήρθατε στον χρόνο 1926. Βρισκόμαστε στην κορυφή της ποτοπαγόρευσης. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Όμως το πιο ενδιαφέρον και το πιο τρομακτικό ίσως παράλληλα είναι ότι όλο το κακό προσπαθεί να βρει πέρασμα, πάτημα και να περάσει τον κόσμο μας. Μόνο μία χούφτα investigators έχουν αντιληφθεί τι γίνεται, έχουν επαγρύπνηση και προσπαθούν να πολεμήσουν εναντίον του Arkham Horror,
έτσι ώστε να καταφέρουν σε αυτή τη φανταστική πόλη που βρίσκεται στη Massachusetts να αποτρέψουν τους εξωγήινους που έρχονται από την άλλη πύλη, από τον άλλο κόσμο και προσπαθούν να φέρουν την καταστροφή στον κόσμο το δικό μας και να τον κυριεύσουν. Το Arkham Horror είναι ένα παιχνίδι αγαπημένο για πολλούς. Εδώ είναι η τρίτη του έκδοση, η οποία έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα. Ξεκάθαρα φαίνεται το Modular Board, για παράδειγμα, το οποίο χρησιμοποιείται για να φτιάξει διαφορετικά σενάρια και το οποίο είναι πολύ υποσχόμενο. Έχουν πει ότι έχει βελτιωθεί το narrative, όσοι έχουν παίξει αρκετά και έχουν προχωρήσει το παιχνίδι. Οπότε πάμε να δούμε τι βρίσκουμε μπροστά μας και να εξηγήσουμε πώς παίζει το παιχνίδι. Υπάρχουν λοιπόν 12 map tiles, από τα οποία 5 είναι γειτονιές. 1, 2, 3, 4, 5 είναι αυτά τα στρογγυλά τμήματα. Θα σας δείξω ένα από ένα άλλο expansion το οποίο έχω. Αυτή είναι η μορφή της γειτονιάς. Χωρίζεται σε 3 περιοχές. Εδώ στη μέση δεν πηγαίνουμε. Υπάρχουν κομμάτια puzzle για να ενωθεί με δρόμους, όπως βλέπετε, με τις γειτονικές και φτιάχνονται διαφορετικοί σχηματισμοί με αυτόν τον τρόπο. 5 λοιπόν γειτονιές και 7 streets. Streets είναι αυτά τα οποία είναι διάμεσα. Είναι sections τα οποία ενότητες οι οποίες ενώνουν τις δύο γειτονιές. Κάθε γειτονιά αποτελείται από 3 περιοχές, όπως είδαμε. Υπάρχουν 4 σενάριο cards. Εδώ έχουμε στήσει να παίξουμε την προτινόμενη, την πρώτη για αρχή, το Approach of Azathoth, όπου έχει την ιστορία, έχει από που ξεκινάμε, από το Train Station, το οποίο βρίσκεται εκεί πάνω. Και από πίσω έχει ενδιαφέρον πληροφορίες για το πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το Monster Deck με τα τέρατα, το οποίο είναι αυτό εδώ το έχω φτιάξει ήδη. Τι τέρατα θα βάλουμε μέσα ακριβώς. Το Mythos Cup, το οποίο είναι αυτό εκεί πάνω και το οποίο μπορεί να είναι είτε μέσα στο κουτί, είτε μέσα σε μια κούπα, είτε σε ένα πουγγί. Κακώς δεν είχαν πουγγί για μένα. Okay. Από όπου τραβάς τα Mythos Tokens και σου λέει πώς να το φτιάξεις. Και τέλος, για το τέλος του setup, μας λέει από το Codex, από το Archive, ποιες κάρτες ανοίξουμε, την κάρτα 2 και 3, οι οποίες βάζουν το θέμα και την ιστορία μέσα και αρχίζουν να ξεκινάνε και να ξεδιπλώνουν το τι γίνεται. Create the Anomaly Deck using the Temporal Fissure Cards. Οπότε το τελευταίο κομμάτι που φτιάχνουμε το Anomaly Deck με αυτές τις κάρτες εκεί. Το άλλο ενδιαφέρον που δείχνει ο χάρτης είναι το πίσω μέρος του σενάριου, είναι το setup. Δείχνει ποια γειτονιά θα βάλουμε σε κάθε σημείο, τι τύπου δρόμους θα ενώσουμε στις διαφορετικές γειτονιές, σε ποια σημεία θα κάνουμε spawn τα αρχικά τέρατα. Robed Figure, έχω βγάλει κάρτες εκεί και εκεί, σε αυτές τις γωνιές της γειτονιάς. Και αντίστοιχα, πού υπάρχει το αρχικό Doom Token, το οποίο ξεκινάει. Doom είναι κάτι κακό, δεν θέλουμε να υπάρχει πάνω στο παιχνίδι, όσο πιο πολύ υπάρχει τόσο το χειρότερο. Το θέμα εδώ είναι το The Approach of Azathoth, The Story So Far at the Center of the Infinite Slumbers, Azathoth, lured to sleep by the ceaseless piping of accursed flutes. Yet some mortals would seek to draw the infinite power and calamity of the blind idiot, God to them, and thereby doom all of the humanity. Προσπαθούν να καλέσουν λοιπόν τον Azathoth. Εδώ λοιπόν μπαίνει το σενάριο card και πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν 72 encounter cards, τα οποία είναι αυτά εδώ. Είναι ένα γειτονιά, βλέπετε Downtown, Rivertown, Easttown και ούτω καθεξής. Είναι γειτονιές που υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι. Έχουν το ίδιο bug με τα event cards, μην τα μπερδέψετε. Τα event σχετίζονται με το σενάριο, οπότε για να φτιάξουμε το σενάριο έχουμε χρησιμοποιήσει τις κάρτες οι οποίες ταιριάζουν στο σενάριο το συγκεκριμένο. Φυσικά κάθε σενάριο είναι replayable και μπορεί να παιχθεί ξανά. Αλλά επειδή τα events μπαίνουν μέσα στα encounters, με ένα συγκεκριμένο τρόπο θα δούμε πώς την πορεία του παιχνιδιού, είναι διαφορετικά τα events και διαφορετικά τα encounters. Encounters τα τραβάμε μέσα στο γύρο του παιχνιδιού, σε κάθε φάση, όταν θα τελειώνει το action phase και θα βρισκόμαστε σε κάποια γειτονιά, ανάλογα με το που βρισκόμαστε, για να δείξουμε τι αντιμετωπίζει ο investigator. Επιπλέον υπάρχουν ally cards, που είναι αυτές εδώ οι μπλε, υπάρχουν item cards, οι πράσινες, και έχουμε ανοίξει μια αγορά με 5 ανοιχτές για να ψωνίσουμε, spell cards και special cards. Τέλος, υπάρχουν starting cards, οι οποίες είναι αυτές εδώ, έχουν να κάνουν ανάλογα με τον investigator που επιλέγεις. Ο κάθε ένας περνάει μια διαδικασία του με το τι θα ξεκινήσει, το οποίο περιγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας του. Για παράδειγμα εδώ, ο Kevin Wright είναι ο Haunted. Έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ξεκινάει, το Spirit Dagger, μέχρι το τέλος, Until the End of Time, μια κάρτα από τις προσωπικές του, έχει 3 δολάρια και προαιρετικά μπορεί να πάρει τόσο το Voice of the Messenger, όσο και το Dark Pact Condition μαζί, δηλαδή σαν counter το ένα του άλλου, η ιστορία του
Έχει πολύ ωραία ιστορία να διαβάσει ο καθένας για τους Investigator. Ο primary role είναι Guardian και ο secondary role του είναι Rogue. Και μας λέει το παιχνίδι ότι καλό είναι να προσπαθήσουμε για το πρώτο μας παιχνίδι να έχουμε τουλάχιστον ένα Guardian και έναν Mystic. Οπότε η Marie Lambeau είναι Mystic και αυτοί οι δύο είναι οι Investigator με τους οποίους θα παίξω αυτή τη solo παρτίδα. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν πολλά token όπως Damage Token που είναι και τα κόκκινα εκεί πάνω. Υπάρχουν τα Horror Token που επιτίθενται στο Sanity. Εδώ, πνευματική ζημιά και τρόμος. Χρήματα με τα οποία ψωνίζουμε. Διάφορα Remnant Tokens, τα οποία τα θέλουμε, είναι από μινάρια των τεράτων που σκοτώνουμε. Υπάρχουν τα Focus Tokens, τα οποία μας βοηθάνε να είμαστε καλύτεροι στα skills στο μέλλον. Και τέλος, υπάρχουν τα Anomaly Tokens, τα οποία δεν τα θέλουμε και μπαίνουν σε διάφορα σημεία στο κέντρο της γειτονιάς. Όταν μαζευτεί αρκετό Doom, θα δούμε πώς, είτε 5 συνολικά σε όλες τις sections, είτε 3 σε μία από τις 3 περιοχές. Υπάρχουν τα ζάρια του παιχνιδιού για τα skills και διάφορα άλλα tokens. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς κάνουμε το setup για να προχωρήσουμε στο πώς παίζει το παιχνίδι. Το setup είναι πολύ απλό, ξεκινάμε, διαλέγουμε το σενάριο. Το σενάριο θα μας οδηγήσει πολύ απλά στο τι θα πρέπει να κάνουμε, πώς θα στήσουμε το χάρτη όπως είδατε, πώς θα βγάλουμε, ποια τέρατα θα χρησιμοποιήσουμε μέσα. Έχω χρησιμοποιήσει αυτά που μου είπε το συγκεκριμένο σενάριο, εδώ. Και στη συνέχεια, αφού τα φτιάξουμε, τα βάλουμε και φτιάξουμε έναν πάκο, θα προχωρήσουμε στο να φτιάξουμε το board, όπως μας το δείχνει το σενάριο card από πίσω, ακριβώς θα το σχηματίσουμε τον ίδιο τρόπο, και τα encounters. Τα encounters, λοιπόν, όπως είπαμε, θα χρησιμοποιήσουμε από το σενάριο που παίζουμε τα συγκεκριμένα. Προσοχή, το κουτί έχετε με πάρα πολλά, θα τα ξεχωρίσετε, προσωπική συμβουλή, ανά σενάριο να τα έχετε όλα μαζί σε ένα ίδιο σακουλάκι, σε ένα ίδιο container ή πουγγί ή οτιδήποτε, για να μπορείτε εύκολα να βγάζετε το σενάριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσετε encounter από άλλο σενάριο σε διαφορετικό σενάριο. Και αυτά χωρίζονται ανά γειτονιές, όπως βλέπετε. Οι γειτονιές που παίζουν πάντα μέσα. Προσοχή ξανά, λέω, μην τις μπερδέψετε με τα events. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο να φτιάξουμε το event deck, το οποίο είναι αυτό εδώ και έχει τα ίδια bugs, ίδιες πίσω μέρη όπως έχουν οι γειτονιές. Το ξαναδείχνω για να δείτε ότι αποτελείται και αυτό από διαφορετικά οπισθόφυλλα, τα οποία μπαίνουν μέσα εκεί για να μην ξέρουμε όταν έχουν μπει event, πότε έρχεται το event πάνω-πάνω στα encounter, όταν τα επιλέγουμε. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το event deck. Κάθε σενάριο λοιπόν έχει το δικό του deck of event cards, που αντιστοιχεί στις γειτονιές που υπάρχουν μέσα. Υπάρχει ένα εικονίδιο που μας δείχνει, ξαναλέω, σε ποιο σενάριο ανήκουν τα συγκεκριμένα event, οπότε πάλι κάνουν combo τα events εδώ. Τα events είναι που ανήκουν σε σενάρια, τα encounters δεν ανήκουν σε σενάρια. Εδώ βρήκατε ένα event μέσα, γιατί είναι μέρος του αρχικού setup, το οποίο θα το εξηγήσω τώρα, μόλις είδατε ένα event μέσα. Οπότε προχωράμε λοιπόν, αφού φτιάξουμε το event deck και το βάλουμε στη θέση εκεί, να προχωρήσουμε και να φτιάξουμε το master deck, όπως μας είπε το σενάριο. Τέλος, φτιάχνουμε το Mythos Cup, το οποίο ουσιαστικά έχει αυτά τα token τα οποία τα τραβάμε στο Mythos Phase και κάνουν διάφορα πράγματα ανάλογα με το τι συμβολίζει το καθένα. Θα τα εξηγήσουμε όταν έρθει η ώρα στην αντίστοιχη φάση. Και αφού γίνει και αυτό, προχωράμε στο να επιλέξουμε 13 κάρτες τέτοιες, οι οποίες είναι οι κάρτες headlines, οι επικεφαλίδες των εφημεριδών, αν θέλετε. Και τις υπόλοιπες θα τις επιστρέψουμε πίσω στο κουτί, μόνο 13 θα παίξουν σε κάθε παρτίδα. Τέλος, θα φτιάξουμε τα assets και τα display, θα πάρουμε τις κάρτες items που είναι με το πράσινο πίσω μέρος, θα ανοίξουμε 5, 1, 2, 3, 4, 5, για να μπορούμε να ψωνίσουμε, να αγοράσουμε και το καθεξής από συγκεκριμένα μέρη στο παιχνίδι. Και θα βάλουμε δίπλα τις υπόλοιπες κάρτες, οι οποίες είναι, ξαναλέω, allies, spells και special cards. Αφού φτιάξουμε token stocks με όλα εκεί, θα πάμε και θα επιτιμάσουμε το archive. Έχω ανοίξει τις κάρτες 2 και 3 όπως με συμβούλεψε το σενάριο. Στο τέλος του σενάριου μου λέει να ανοίξω από το archive την κάρτα 2 και την κάρτα 3, η οποία περιέχει narrative και ιστορία, η οποία ξεδιπλώνεται. Γενικά το παιχνίδι χτίζει πάρα πολύ στην ιστορία το συγκεκριμένο, να ξέρετε. Ενδεικτικά θα διαβάσω εδώ τα anomalies. People walk with their heads down, shoulders hunched with each new oddity. It becomes harder to pretend that nothing is wrong. But the vanishing, the strange lights, the sighting of inhuman creatures, they are not something that can be ignored, at least not for now. When a space has three doom, or a neighborhood has a total of 5 doom, place an anomaly in that neighborhood. If additional doom would be placed in a neighborhood with an anomaly,
place that doom on the scenario, card itself. If you would resolve an encounter in a neighborhood with an anomaly, you resolve an anomaly encounter instead, που είναι χειρότερο, έτσι. When a neighborhood has zero doom, remove the anomaly card from the anomaly token from the neighbor. Εδώ ουσιαστικά μας λέει ότι γίνονται διάφορα sightings, εμφανίζονται τέρατα, εμφανίζονται paranormal αντικείμενα και πράγματα που δεν εξηγούνται. Και όταν γίνεται αυτό, μπαίνουν αυτά τα token, τα οποία είναι τα doom tokens, τα οποία δεν τα θέλουμε. Προσοχή, από την πίσω μεριά είναι τα clue tokens που τα θέλουμε. Όταν λοιπόν βγαίνουν αυτά, αν υπάρχουν 3 σε μία περιοχή ή 5 σε μία γειτονιά, τότε μπαίνει ένα τέτοιο στρογγυλό anomaly token στο κέντρο εδώ και όταν θα ξαναμπεί εκεί η doom, αντί να μπει εδώ, πηγαίνει στην κάρτα. Είναι κακό και δεν το θέλουμε, έτσι. Και υπάρχει και το τρίτο του deja vu. Ξαναλέω, αυτά είναι συγκεκριμένα με το σενάριο, έτσι, απλά τα διαβάζω γιατί εξηγούμε τώρα το παιχνίδι για να πάρετε μια ιδέα. The day dawns the color of hammered lead with a stillness and chill that settles over the gabbled roofs of Arkham and Lingers. As you go through the morning routine, you cannot shake the feeling of having done it before. The same breakfast, the same headlines in the newspaper, warning of disappearances and odd going ons. And a note in your handwriting, reading, the demon sultan approaches, meet at the train station. Και εδώ μας λέει, when there are 3 or more clues on the scenario card, and neither cards 4 or 7 are in the codex, codex είναι αυτά τα display που έχουμε εδώ, τότε, add card 4 to the codex, βγάζουμε την κάρτα 4. Και if there are 3 or more dooms on the scenario seat card, then flip this card και διαβάζεις αυτό που θα γίνει. Οπότε και καλά προχωράει το κακό θεματικά. Αυτά ως προς το archive. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον investigator που θέλουμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία από investigator μέσα στο παιχνίδι. Ενδεικτικά πάλι θα σας δείξω τον Calvin Wright, ο οποίος μας λέει με τι ξεκινάει. Μας λέει το σενάριο card που ξεκινάει στο train station που σας είπα πριν και η ιστορία του. Έτσι, και έχει ένα primary role και έναν secondary role. Κάθε παίκτης λοιπόν θα πάρει τα αρχικά του πράγματα, τα οποία περιγράφονται πίσω, μπορεί να έχει και κάποια επιλογή σε τι item card θα ξεκινήσει, τα χρήματα που λέει από πίσω η κάρτα και ένα action token, το οποίο όταν είναι από αυτή την πλευρά σημαίνει ότι δεν έχει παίξει τα action του, όταν είναι έτσι πάνε να πει ότι έχει παίξει τα action του και περιμένει να κάνει τα encounter για να ξαναγυρίσει από εδώ για να φαίνεται ότι δεν έχει παίξει μέσα στο παιχνίδι. Το ένα από όλα τα 6 έχει ένα φακό που σημαίνει ότι είναι ο lead investigator, έτσι, για να ξεχωρίζει. Τα χρήματα είναι αυτά και επίσης κάθε investigator έχει τα στατιστικά, εκτός από την ιστορία του, τους ρόλους του και με το τι ξεκινάει, έχει το focus limit, έχει πόση ζωή μπορεί να φάει damage πριν ιτηθεί από physical damage, είτε από horror, από τρόμο. Και εδώ είναι τα διαφορετικά στατιστικά του στα test, στα lore, influence, observation, strength και will, στα οποία κάνει strength. Ο κάθε χαρακτήρας, ανάλογα με τους ρόλους που έχει και τη δυναμική του, έχει διαφορετικά στατιστικά εδώ και γι' αυτό το παιχνίδι προτείνει να έχεις ένα σχετικά ισορροπημένο pool investigator για να μπορείς να προχωρήσεις και να κάνεις, να φέρεις πέρα το σενάριο. Αυτά ως προς τους investigators. Στη συνέχεια θα κάνουμε τις τελικές προετοιμασίες για το setup. Θα βγάλουμε τα starting clues. Θα τραβήξουμε 3 κάρτες από το event deck. Τις έχω τραβήξει ήδη και απλά θα σας δείξω εδώ που το είδαμε πριν. Τις πάνω-πάνω μία κάθε φορά και κάθε φορά που θα τραβάμε μία θα την παίρνουμε. Νάτι, αυτή ήταν το event. Την παίρνω και μου λέει το παιχνίδι στην περιοχή που δείχνει. Να το ανοίγουμε λοιπόν εδώ, θα δούμε ότι καταρχήν αυτή που τραβάμε είναι downtown, οπότε θα πάω στο downtown και θα βάλω εδώ στη μέση ένα clue. Τα clue τα θέλουν οι investigator γιατί τα ψάχνουν για να προχωρήσουν το μυστήριο, την ιστορία και να καταφέρουν να την φέρουν εις πέρας αφού την ολοκληρώσουν. Οπότε τράβηξα λοιπόν αυτή, παίρνω ένα clue, το τοποθετώ εδώ γιατί είναι downtown και στη συνέχεια παίρνω την κάρτα και τραβάω άλλες 2 κάρτες εδώ, τις 2 πάνω-πάνω και τις ανακατεύω αυτές τις 3, όχι όλο το deck, προσοχή, άρα μέσα σε αυτές τις 3 είναι το event που τράβηξα και το τοποθετώ πάνω σε αυτό την τράπουλα με τα encounter. Οπότε στις 3 πρώτες κάρτες, μέσα στις 3 πρώτες κάρτες θα υπάρχει το event που τράβηξα. Το έχω κάνει άλλη μια φορά τραβώντας τη δεύτερη κάρτα, άλλη μια φορά τραβώντας την τρίτη κάρτα. Τώρα τυχαίνει να είναι ίδιο το χρώμα, αλλά προφανώς είναι το διαφορετικά deck. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο βγήκανε Downtown, Northside και Easttown τα 3 clues, έτσι, και μπήκανε μέσα στις 3 αυτές γειτονιές 3 event.
Οπότε σε τραβάει το παιχνίδι εκεί που θες να πας, για να πας να συλλέξεις τα clue tokens, σου βγάζει και event για να προχωρήσει και το κακό παράλληλα. Στη συνέχεια, πέρα από το αρχικό Doom που έχω βγάλει με βάση το σενάριο όπως είδαμε από πίσω, τραβάω άλλη μια κάρτα event από εδώ και στην τοποθεσία, στη γειτονιά, στην περιοχή μέσα στη γειτονιά που τράβηξα την κάρτα Downtown, οπότε μιλάμε για αυτό εδώ το κεντρικό neighborhood, εκεί που έχει το Doom token, πάω και βάζω ένα extra Doom και έτυχε να είναι πάλι το Independence Square που είναι πάνω εκεί, οπότε μπήκε και δεύτερο εκεί, έτσι, οπότε αρχίζει να γίνεται δύσκολο εκεί. Και αυτή την κάνω discard, ξεκινάω να έχω discard από τα event cards εδώ. Εδώ δεν τράβηξα την πάνω-πάνω, για να μην το δω, τράβηξα την κάτω από τον deck, έτσι, δεν ήταν όπως εδώ που τράβηξα τις πάνω-πάνω, ήταν από την πίσω μεριά του deck, οπότε τράβηξα την πίσω για να κάνω spread το Doom. Έτσι γίνεται το spread το Doom από την πίσω μεριά, την κάτω μεριά του deck. Και τέλος, για το τελικό σενάριο του setup, αυτό που κάνω είναι, ακολουθώ όλα τα steps, τα στάδια που λέει για το τελικό σενάριο, εδώ, στο τέλος, πίσω από το σενάριο που παίζουμε, και παίρνω τα temporal fissure anomaly cards, που είναι αυτά εκεί, και τα ανακατεύω και φτιάχνω μια anomaly deck με βάση το σενάριο. Αυτό είναι το setup. Πάμε να δούμε πώς παίζεται το παιχνίδι και ποια είναι η ροή του παιχνιδιού. Το Arkham Horror παίζεται σε μια σειρά από γύρων, στους οποίους σε κάθε γύρο έχουμε τις εξής τέσσερις φάσεις. Πρώτη φάση είναι η Action Phase, μετά είναι η Monster Phase, μετά είναι η Encounter Phase και τέλος είναι η Mythos Phase. Πάμε λοιπόν να πούμε τι γίνεται σε κάθε φάση. Στο Action Phase, με δύο κουβέντες, να πούμε καταρχήν ότι σε αυτή τη φάση οι Investigator παίρνουν σειρές και εκτελούν μέχρι δύο ενέργειες ο καθένας, όπως να κινούνται και να επιτίθενται σε τέρατα και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια ακολουθεί το Monster Phase, όπου σε αυτή τη φάση τα τέρατα έχουν τη φάση τους, ενεργοποιούνται και επιτίθονται στους Investigator με τους οποίους είναι engaged, θα πούμε τι σημαίνει engaged, και αλλιώς γίνονται ready αν ήταν προηγουμένως exhausted τα τέρατα. Τρίτη φάση είναι το Encounter Phase. Σε αυτή τη φάση οι Investigator παίρνουν σειρές, ξεκινώντας και επιλύοντας ο καθένας ένα encounter ανάλογα με τη γειτονιά στην οποία βρίσκονται. Αυτό σημαίνει ότι θα τραβήξουν encounter η συγκεκριμένη η Marie από το Merchant District, ενώ ο συγκεκριμένος που βρίσκεται εδώ σε ένα street από το Street Encounter Deck. Υπάρχει και ένα Street Encounter Deck εκτός από τα Neighborhoods και είναι εκεί μέσα στα deck. Αυτό υποδηλώνει ένα μικρό narrative, ένα μικρό κείμενο που προχωράει την ιστορία και δείχνει τι ακριβώς βιώνουν οι investigators οι οποίοι βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή και τι βλέπουν και τι πρέπει να αντιμετωπίσουν. Τέταρτη φάση είναι το Mythos Phase. Σε αυτή τη φάση κάθε investigator τραβάει δύο token από το Mythos Cup και εκπληρώνει ή εκτελεί αυτά που περιγράφει το καθένα, θα τα δούμε τι σημαίνουν. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν καινούργια clues να βγουν, καινούργια τέρατα να γίνουν spawn, το Doom να κάνει spread και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία προχωράνε και αυτά την ροή του παιχνιδιού. Και είναι και διαφορετικά όπως είδαμε από σενάριο σε σενάριο. Πώς κερδίζετε το παιχνίδι? Στην αρχή του παιχνιδιού δεν είναι προφανές πώς θα κερδίσει και τι πρέπει να κάνεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις investigate και να ερευνάς τα clues που έχει το παιχνίδι, όλα αυτά τα πράσινα στοιχεία, αφού τα παίρνουμε και τα μαζεύουμε και τα βάζουμε εδώ συγκεκριμένο σενάριο πάνω στην κάρτα, κάποια στιγμή θα κάνουμε flip την κάρτα που λέει και ούτω καθεξής. Καθώς λοιπόν κάνουμε εξερεύνηση αυτών των στοιχείων που βρίσκουμε, θα αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε το μυστήριο του σενάριου και να ανακαλύπτουμε έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να πολεμήσουμε το κακό που πλησιάζει. Οι κάρτες στο κόντεξ, ξαναλέω, κόντεξ είναι αυτά που ανοίγουμε από το archive με βάση την ιστορία πως ξεδιπλώνεται. Οι κάρτες στο κόντεξ μας δείχνουν μία κατεύθυνση για το πώς θα βοηθηθούμε στο σενάριο και τι πρέπει να κάνουμε. Στο πρώτο σκοπό, στο σενάριο Approach of Azathoth, στην κάρτα 3, λέει ότι πρέπει να βάλουμε 3 clues tokens εδώ πάνω, 3 πράσινα τέτοια πράσινους δείκτες μεγεθυντικού φακού, και αφού το κάνουμε αυτό, αφού βάλουμε 3 τέτοια, θα εκπληρώσουμε τον πρώτο μας objective και θα προσθέσουμε μια κάρτα στο σενάριο. Οπότε θα ακολουθήσουμε μετά τη ροή και με αυτόν τον τρόπο προχωράει το παιχνίδι. Πώς κάνουμε research clues, πώς ψάχνουμε στοιχεία, αυτά τα πράσινα δείκτες με το μεγεθυντικό φακό που τα θέλουμε. Στο σενάριο το Approach of Azathoth, το σενάριο ξεκινάει με 3 clues, 3 στοιχεία που βλέπουμε ότι είναι πάνω στο North Side, βγήκανε τυχαία στο Downtown και στο East Town, τραβώντας τις κάρτες με βάση το setup. Με το να πάμε στα διάφορα σημεία στα οποία υπάρχουν στις γειτονιές, αν πάμε λοιπόν στις γειτονιές οι οποίες έχουν encounters,
Θα εξηγήσουμε μετά πώς βγαίνουν και τι κάνουν και όλα αυτά. Αυτό που κάνουμε όταν πάμε σε αυτές τις περιοχές, με το να πάμε σε οποιοδήποτε από τις τρεις γωνιές της γειτονιάς και να έχουμε ένα encounter, μετά μπορούμε να συλλέξουμε το clue. Οπότε μας αναγκάζει το παιχνίδι να πάμε εκεί να κάνουμε encounter ή να μείνουμε εκεί για να κάνουμε το encounter για να μπορέσουμε να πάρουμε το στοιχείο που έχει στο κέντρο της η γειτονιά. Σε οποιαδήποτε από τις τρεις περιοχές, έτσι δεν είναι ανάγκη να πάω σε μια συγκεκριμένη, σε όποια από τις τρεις πάω και κάνω encounter, μετά μπορώ να πάρω το clue. Υπάρχει επίσης και το wording doom. Το doom είδαμε ότι έχει ήδη αρχίσει να βγαίνει πάνω στις περιοχές. Από εδώ ξεκινάμε. Στις διάφορες περιοχές του παιχνιδιού, στις διάφορες γωνίες των γειτονιών. Υπάρχει λοιπόν ήδη κάποιο doom, το οποίο γίνεται στην αρχή του setup spread. Η κάρτα 3 επίσης μας λέει ότι οποτεδήποτε υπάρχουν 3 ή περισσότερα doom στο σενάριο card, εδώ, τότε θα κάνουμε flip, θα γυρίσουμε να πάμε αυτή την κάρτα. Γενικά δεν θέλουμε να μπαίνει doom και για να αφαιρέσουμε doom από το ταμπλό, όταν γίνεται, τοποθετείται πάνω, παίρνουμε το word action, το οποίο θα το εξηγήσουμε μετά. Με το word action αφαιρούμε τα doom tokens. Δεν πρέπει να γίνουμε πολύ, να αφοσιωθούμε πολύ στο investigation, γιατί αν αφήσουμε το doom χωρίς να το ελέγχουμε, τότε θα κατακλείσει και θα κυριεύσει το Arkham Horror, το Arkham City, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα και να μας οδηγήσει στο να χάσουμε. Έτσι, οπότε θέλει μια βασική ισορροπία. Πάμε να δούμε μερικά core concepts ακόμα για το παιχνίδι πριν προχωρήσουμε να πούμε τις δύο κουβέντες για την κάθε φάση με λεπτομέρεια. Έχουμε τα skill tests. Είδαμε λοιπόν ότι ο κάθε investigator πάνω στην κάρτα του έχει διάφορα skills. Έχει skills που μπορεί να κάνει στο lore, στο influence, στο observation, στο strength και στο will, όπως βλέπετε. Με διαφορετικά νούμερα και στοιχεία επάνω. Ένα skill test λοιπόν μπορεί να αντιπροσωπεύει είτε ένα physical, ένα mental ή ένα social challenge, μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι investigator, οι ερευνητές μας, στις περιοχές που βρίσκονται για να προχωρήσουν και να ξεπεράσουν κάποιες δυσκολίες. Όταν μας ζητάει μια κάρτα ή ένα event ή κάτι να κάνουμε κάποιο skill test, αυτό που θα κάνουμε είναι θα ρίξουμε ένα αριθμό ζαριών. Για παράδειγμα, αν ο Calvin Wright πρέπει να κάνει ένα strength test για να σπάσει μια πόρτα και να προχωρήσει, Φερρυπίν ή οτιδήποτε, θα χρησιμοποιήσει το νούμερο το οποίο είναι δίπλα στο skill test αυτό. Δηλαδή, δίπλα στο strength έχει 3. Άρα θα πάρει και θα ρίξει 3 ζάρια. Σε κάθε ένα από τα αποτελέσματα μπορεί να έχει οτιδήποτε νούμερο έρθει από το D6, έτσι, από το 1 στο 6. Οι επιτυχίες είναι μόνο το 5 και το 6. Έστω και ένα 5 ή 6 να φέρει στα 3 ζάρια, γιατί το test που έκανε το skill είναι με 3 ζάρια για το συγκεκριμένο, για το strength του, είναι καλός, είναι δυνατός, θα πετύχει το test. Υπάρχουν κάποιες περιοχές, ακόμα και ένα να έχεις, δεν χρειάζεται να έχεις παραπάνω, έχεις επιτυχές test. Αν δεν φέρεις κανένα 5 ή 6, έχεις αποτύχει το test. Υπάρχουν συνθήκες οι οποίες σου λένε ανάλογα με το πόσες επιτυχίες έχεις φέρει γίνεται κάτι περισσότερο καλό ή οτιδήποτε και ούτω καθεξής, που είναι το test result αυτό. Αλλά ακόμα και ένα να έχεις φέρει θεωρείται επιτυχές το test. Ότι το πέρασες, κατάφερες να σπάσεις την πόρτα, αλλά μπορεί να πληγώθηκες αν είχες φέρει μια επιτυχία αντί για 3, Φερρυπίν, ή για 2 ή δεν ξέρω εγώ τι. Αντίστοιχα λοιπόν υπάρχουν και test τα οποία σου λένε κάνε ένα physical test με μείον 1, με μείον 2, που σημαίνει όταν έχεις αυτό το μείον, θα μειώσεις τα ζάρια που θα ρίχνεις κανονικά στο strength σου, είτε για κάποιο condition, είτε για κάποια δυσκολία που έχει συγκεκριμένη περιοχή στο ταμπλό, ούτω καθεξής. Οπότε αν έκανες ένα strength test με μείον 1, αυτός θα έκανε 3 μείον 1, θα ρίχνει 2 ζάρια. Ποτέ δεν θα ρίξεις λιγότερο από 1. 1 είναι το λιγότερο που θα ρίξεις έτσι κι αλλιώς, όσο και να μειώνεται το νούμερο αυτό, ανάλογα με διάφορες δυσκολίες που θα αντιμετωπίζεις. Τέλος, μπορείς να επηρεάσεις το αποτέλεσμα της ζαριάς, ξαναρίχνοντας ζάρια, και κάθε φορά που ξοδεύεις ένα clue token, τα οποία είναι πολύτιμα όπως βλέπετε, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι πολύ σημαντικά την κατάλληλη στιγμή, αν ξοδέψεις ένα clue token ή ένα focus token, τα focus token είναι ανα skill test, δηλαδή για παράδειγμα αυτό εδώ μου δίνει ένα focus token, είμαι focus στο strength test συγκεκριμένα, έτσι και υπάρχουν για όλα τα skills αντίστοιχα focus tokens. Αν ξοδέψω λοιπόν ένα clue token ή ένα focus token, μπορώ να ξαναρίξω ένα ζάρι για να επιτύχω, να προσπαθήσω να μου έρθει για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε τώρα το damage, τη ζημιά και το horror. Ξαναλέω ότι κάθε investigator, και ας πάρω τώρα λίγο την Μαρή, μην παίρνω συνέχεια τον Calvin, έχει ένα συγκεκριμένο στατιστικό στο πόσο ζημιά physical μπορεί να φάει, ξύλο, και πόσα περίεργα πράγματα μπορεί να αντέξει με τρόμο και ούτω καθεξής, το horror. Strength και horror λοιπόν. Αν
Κάποιες συνθήκες μέσα μου δίνουν ζημιά physical ή ζημιά mental. Παίρνω και βάζω αντίστοιχα για το physical κόκκινα και για το μπλε, για το horror μπλε token πάνω στην κάρτα. Με αξίες που δείχνουν ένα και ούτω καθεξής. Αν κάποια στιγμή είτε το health είτε το sanity, δηλαδή είτε το κόκκινο είτε το μπλε, έχει τόσα token όσο το νούμερο που αντέχει ο investigator, τότε ο investigator μου έχει γίνει defeated, ιτήθηκε. Αν ιτηθεί ο investigator, τότε αυτό που γίνεται είναι δεν χάνει ο παίχτης, χάνει τον investigator το συγκεκριμένο, χάνει όλες τις κάρτες του που είναι πολύ κακό και όλα τα token που κουβαλάει και ούτω καθεξής. Θα τον βγάλει εκτός παιχνιδιού και θα πρέπει να διαλέξει έναν άλλον από τους πολλούς που έχει μέσα που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη στο σενάριο ο παίχτης και να συνεχίσει με εκείνον από το starting location αντίστοιχα. Αλλά το κακό που δίνει επιπλέον το παιχνίδι είναι ότι θα πάρουμε ένα doom token και θα το βάλουμε πάνω στο σενάριο. Οπότε και το σενάριο χειροτερεύει κάθε φορά που πεθαίνει κάποιος investigator. Θέλει προσοχή. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν το action phase με λεπτομέρεια για να δούμε τι μπορεί να κάνει στην action phase ο κάθε investigator. Ξαναλέω, κατά τη διάρκεια του action phase ο investigator μπορεί να κάνει μέχρι και δύο ενέργειες από τις παρακάτω που θα περιγράψουμε, αλλά δεν μπορεί να κάνει την ίδια δύο φορές, μόνο μία φορά την κάθε ενέργεια, εκτός αν έχει κάποιο special ability. Το πρώτο και πιο βασικό είναι το move action, η κίνηση. Μπορείς να κινήσεις τον investigator σου ή την investigator σου μέχρι και δύο spaces, δύο θέσεις. Μπορείς να εξοδέψεις όμως χρήματα για να την κινήσεις ή να τον κινήσεις παραπάνω. Και για κάθε δολάριο που εξοδεύεις μπορείς να κινήσεις παραπάνω ένα space αντίστοιχα. Μέχρι ένα μέγιστο δύο επιπλέον spaces. Άρα μέχρι μπορείς να κινηθείς δύο θέσεις και να εξοδέψεις και δύο δολάρια για να κινηθείς άλλα δύο, τέσσερα στο σύνολο. Άρα για παράδειγμα εδώ η Μαρή μπορεί από εδώ που είναι να κινηθεί ένα, δύο, και αν για κάποιο λόγο ήθελε να φτάσει εδώ και δεν μπορούσε, να δώσει και ένα δολάριο για να έρθει άλλη μια θέση. Και ο Calvin μπορεί να κινηθεί ένα, δύο. Ας πούμε ότι θέλανε αυτοί οι δύο να συναντηθούν για κάποιο λόγο στην περιοχή αυτή. Να πούμε τώρα εδώ ότι ενώ κινούμαστε, αν για κάποιο λόγο ένας investigator μπει σε μια θέση όπου υπάρχει ένα monster, όπως εδώ η Marie μπήκε στην θέση όπου υπάρχει το robbed figure, τότε το master αυτό κάνει engage τον investigator. Θα το αφαιρέσουμε από τη θέση αυτή και θα το βάλουμε δίπλα στο ταμπλό της Marie, γιατί σημαίνει ότι έχει δεσμευτεί πάνω στον investigator, προσπαθεί να επιτεθεί στον investigator, οπότε φεύγει από πάνω της και έρχεται από πάνω το ταμπλό και μπαίνει δίπλα εδώ για να δείχνει ακριβώς ότι είναι engaged. Θα δούμε τι γίνεται με τα master μετά. Ένα άλλο action που μπορούμε να κάνουμε είναι το gather resource action, όπου εδώ πολύ απλά παίρνεις ένα δολάριο. Δηλαδή εκεί που είσαι μπορεί να εξοδέψει ένα action ο Calvin να πάρει ένα δολάριο. Έτσι είναι το gather resources action. Αντίστοιχα υπάρχει και το focus action. Διαλέγεις ένα skill και κερδίζεις ένα focus token που αντιστοιχεί στο skill σου. Και το skill αυτό δεν μπορεί να έχει παραπάνω, το skill αυτό θα αυξηθεί εφόσον έχεις το αντίστοιχο focus token διαθέσιμο για να το εξοδέψεις. Οπότε όπως είπα πριν, μπορεί ο Calvin να κάνει σαν ένα από τα action του focus action, να κάνει focus στο strength, να πάρει αυτό το focus token και να το προσθέσει στο χαρακτήρα του για να έχει συνένα strength focus. Οπότε εκεί που είχε 3, αν το εξοδέψει μπορεί να πάει στα 4 ζάρια, έτσι πολύ σημαντικό αν θέλει να ετοιμαστεί. Κάτι επίσης βασικό, κάθε χαρακτήρας έχει focus limits, που σημαίνει μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό από focus tokens πάνω του. Αυτός μπορεί να έχει 2 focus tokens πάνω του. Και ποτέ δεν μπορείς να έχεις παραπάνω από το ίδιο, δεν μπορώ να αποκτήσω δεύτερο strength focus, έτσι. Άρα πρέπει να τηρώ και το focus limit το συνολικό και δεν μπορώ να έχω παραπάνω από ένα από μια κατηγορία αντίστοιχα. Επόμενο action μπορεί να κάνει κάποιος investigator είναι το word action. Όταν κάνεις ένα word action, διεκπεραιώνεις ένα lore test. Το lore test είναι αυτό εδώ πέρα, το πρώτο, το βιβλίο. Και για κάθε επιτυχία που φέρνεις, μπορείς να αφαιρέσεις ένα doom token από το space στο οποίο είσαι. Για παράδειγμα, αν εδώ ο Calvin κάνει ένα lore test, ένα word action και κάνει το lore test για να αφαιρέσει doom tokens, ας πούμε ότι φέρνει 5, 6 και 2. Έχει φέρει 2 επιτυχίες, το 5 και το 6 είναι επιτυχίες, έριξε 3 ζάρια γιατί το lore skill του είναι 3, έτσι. Έχει φέρει 2 επιτυχίες, για κάθε επιτυχία που φέρνει αφαιρεί ένα doom token, άρα μία
και μία-δύο επιτυχίες, αφαιρεί και τα δύο Doom Token. Και αν καταφέρεις να αφαιρέσεις δύο ή περισσότερα Doom Tokens με το ίδιο Word Action, τώρα έκανα ένα Word Action, τότε κερδίζεις ένα Remnant Token, που σημαίνει τα Remnant ουσιαστικά δείχνουν τα Remains of Arcane Rituals ή Supernatural Creatures, δείχνουν απομεινάρια που έχουν μείνει πίσω και μπορούν να μας βοηθήσουν στο να κάνουμε safely cast κάποια spells ή να τα ανταλλάξουμε για χρήματα κατά τη διάρκεια των encounters και ούτω καθεξής, έτσι τα θέλουμε. Είναι απομεινάρια των κακών που αντιμετωπίζουμε. Επόμενη επιλογή για action είναι το attack action, η επίθεση. Διάλεξε ένα τέρας, ένα monster που είναι στο space που βρίσκεσαι, με το οποίο είσαι engaged, είτε μπορεί να είναι engaged κάποιος άλλος investigator, και κάντο engage. Δηλαδή πάρ' το και βάλ' το δίπλα στο investigator card σου, αν δεν είναι ήδη εκεί. Αυτό που κάνεις είναι, διεκπεραιώνεις ένα strength test, έτσι. Παίρνεις το strength test σου, εδώ πάλι ο Calvin έχει 3, οπότε θα ρίξει 3 ζάρια, και για κάθε success που φέρνεις, προκαλείς μία ζημιά, physical, στο monster. Τα monster από την πίσω μεριά, όπως βλέπετε, όταν είναι ανοιχτά, δείχνουν το πόση ζημιά θέλουν για να νικηθούν, έτσι. Δείχνει μάλλον ότι θέλουν ζημιά για να νικηθούν, οπότε θα κάνεις, εδώ είναι το health που έχει, με μία ζημιά σκοτώνεται το robbed figure, δεν χρειάζεται παραπάνω, με ένα success. Και το μείον 0 είναι ότι κάποια monsters έχουν και modifier, οπότε εδώ αν έλεγε strength test μείον 1, αντί για να ρίξει 3 ο Calvin που ρίχνει 3 στο strength του, θα ρίχνει 3 μείον 2, μείον 1, 2, έτσι, ωραία. Όταν νικηθεί, αν δεν έχει φάει αρκετή ζημιά, ας πούμε ότι είχε 3 health εδώ και είχε φάει 2, και για κάποιο λόγο ελευθερωθεί αυτό το τέρας, αυτό το τέρας κινείται μαζί με τα damages που έχει πάρει, έτσι. Αν γίνει disengage, θα δούμε πώς, αν το κάνει κάποιος evade. Επιπλέον, αν το σκοτώσεις, αν δείχνει το remnant token, κάποια δείχνουν το remnant token που είδαμε, είναι αυτά εκεί που παίρνουμε, τότε θα πάρεις και ένα remnant token, ένα απομεινάρι, έτσι, τέτοιο. Αντίστοιχα, όταν νικηθεί το τέρας, το παίρνεις και το βάζεις στην κορυφή του Master Deck, έτσι, πάνω. Ένα άλλο action που μπορεί να κάνει ένας investigator είναι το evade, να αποφύγει. Όταν είσαι engaged με ένα monster, το έχεις δηλαδή δίπλα σου, με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και είσαι engaged, μπορείς, αν θέλεις, να επιλέξεις να κάνεις evade, να προσπαθήσεις να κάνεις disengage το monster. Για να κάνεις αυτό θα ρίξεις ένα test, observation, εδώ συγκεκριμένως έχει 3 πάλι, με το ματάκι του πράσινο, και δείχνει πάλι αν υπάρχει κάποιο modifier. Εδώ το συγκεκριμένο δεν έχει, οπότε με 3 ζάρια observation θα ρίξει, και αν φέρει 5 ή 6 σε οποιοδήποτε από τα 3 ζάρια που ρίχνει ο Calvin, η Marie ρίχνει 2 στο evade αντίστοιχα, θα καταφέρει να κάνει disengage. Για κάθε success που φέρνεις, μπορείς να έχεις και παραπάνω από ένα monsters πάνω σου engaged, δηλαδή έτσι ανοιχτά, ζούμε ότι είχα 2 robbed figures και έχω φέρει 2 success, για κάθε success που φέρνω, κάνω evade. Οπότε παίρνω το τέρας, το γυρίζω από την disengage πλευρά και το αφήνω στο space που ήμουνα πάνω. Έτσι. Και μπορώ να φύγω πλέον. Δεν με έχει πεινάρει, δεν με έχει καθυλώσει το τέρας. Γι' αυτό θέλω να κάνω evade κάποιες φορές, για να μπορώ να ξεφύγω. Ένα άλλο action που μπορώ να κάνω είναι το research action. Τα περισσότερα σενάρια μας ζητάνε ένα συγκεκριμένο αριθμό από clues για να τα βάλουμε πάνω στην κάρτα του σενάριου. Το research action είναι ο βασικός τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε, να κάνουμε resolve ένα observation test, δηλαδή ένα τέτοιο πάλι με το πράσινο ματάκι, εδώ. Και όταν κάνουμε αυτό το test, για κάθε success που έχουμε φέρει, θα τοποθετήσουμε ένα clue token που έχουμε συλλέξει από πάνω μας στο σενάριο. Έτσι, ναι, όπως λέει, στο σενάριο πάνω. Οπότε προχωράμε το σενάριο βρίσκοντας στοιχεία και προσπαθώντας να λύσουμε το τι κάνει. Ένα άλλο action μπορούμε να κάνουμε είναι το trade action. Όταν κάνουμε το trade action, όταν είμαστε στην ίδια περιοχή με άλλους investigator, μπορούμε να ανταλλάξουμε όσα πράγματα θέλουμε, όπως allies, items, spells, χρήματα, clues, remnant tokens, ο ένας με τον άλλον. Η ζωή και το sanity, το health και το sanity, τα talent, τα conditions και όλα τα υπόλοιπα δεν μπορούν να ανταλλαχθούν, αλλά όλα τα υπόλοιπα ανταλλάσσονται. Τέλος υπάρχουν τα component actions, σε συμπλήρωση των παραπάνω ενεργειών που είπαμε, επιλογών για ενέργεια, κάποια component, αντικείμενα ή δεν ξέρω εγώ τι, spells και ούτω καθεξής, σου επιτρέπουν να κάνεις κάποιο action.
Για να κάνεις λοιπόν αυτό, το action θα πρέπει να ξοδέψεις μία από τις δύο ενέργειες που έχεις στο action phase σου σαν investigator. Για παράδειγμα, η Μαρή έχει το συγκεκριμένο talent, το witch blood, το οποίο σαν action μπορεί να κάνει αυτό που της λέει παρακάτω. Αλλά φαίνεται ότι in action, γιατί έχει με bold, με κεφαλαία, με έντονα γράμματα, την λέξη action, το keyword action. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορείς να γίνεις delayed σαν investigator. Αν είσαι delayed, αυτό που κάνεις είναι ρίχνεις τον investigator σου κάτω, έτσι, flip, face down, στο πλάι, και στην αρχή του επόμενου σου γύρου πρέπει να ξοδέψεις μία από τις δύο σου ενέργειες στο επόμενο σου action phase για να σηκωθείς και έχεις μόνο μία ενέργεια για να κάνεις κάτι ακόμα. Δεύτερη φάση στο παιχνίδι είναι το monster phase, όπου τα τέρατα ενεργοποιούνται και κυνηγάνε τους investigator για να τους επιτεθούν. Όλα το κακό προσπαθεί να επιτεθεί πίσω στους investigator και στην πόλη του Arkham, οπότε η φάση η οποία γίνεται αυτό είναι αυτή τη στιγμή, από τα τέρατα τουλάχιστον. Ένα τέρας, ένα monster, μπορεί να θεωρείται ότι είναι ready, exhausted ή engaged, ανάλογα με το που βρίσκεται physically, που είναι η κάρτα του και επίσης από ποια πλευρά είναι η μεριά του, αν είναι από αυτή τη μεριά ή από αυτή τη μεριά, αντίστοιχα. Ένα τέρας λοιπόν μπορεί να είναι ready, τα τέρατα τα οποία είναι ready ενεργά ψάχνουν να βρουν κάποιο investigator για να το επιτεθούν, να κινηθούν προς εκείνον ή προς εκείνη ή να επιτεθούν. Ένα τέρας το οποίο είναι σε ένα space στο ταμπλό και δείχνει αυτή την πλευρά, θεωρείται ότι είναι ready, είναι διαθέσιμο και έτοιμο να κινηθεί, να επιτεθεί και ούτω καθεξής. Αν ένας investigator, όταν ξεκινάει αυτή τη φάση, είναι στην ίδια θέση με κάποιον με κάποιο monster, τότε επιτόπου το συγκεκριμένο τέρας γυρίζει και γίνεται engaged. Πάμε να δούμε τι σημαίνει engaged, γιατί είναι η δεύτερη κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται ένα τέρας. Ένα τέρας είναι engaged όταν έχει, ας πούμε, στο στόχο του ήδη κάποιον investigator, που σημαίνει ότι τα τέρατα τα οποία είναι engaged έχουν βρει έναν investigator ή μια investigator και είναι έτοιμα να κινηθούν προς αυτόν ή να επιτεθούν. Να επιτεθούν μάλλον. Όταν ένα τέρας είναι τοποθετημένο δίπλα από το ταμπλό του investigator με την πλευρά αυτή, την exhausted πλευρά, τότε θεωρείται ότι είναι engaged, έτσι, είναι απασχολημένο με το να προσπαθεί να επιτεθεί στο συγκεκριμένο ή στο συγκεκριμένο investigator. Τα περισσότερα τέρατα τα οποία είναι engaged μόνο με ένα investigator κάθε φορά και δεν υπάρχει όριο με το πόσα τέρατα μπορεί να είναι engaged πάνω σου, έτσι, τα τραβάς πάνω σου καθώς έχουν γίνει engaged με σένα. Επίσης, μια άλλη κατάσταση που μπορεί να είναι το τέρας είναι το exhausted. Τα τέρατα τα οποία είναι πάνω στο ταμπλό αλλά γυρισμένα για κάποιο λόγο, έχουν γίνει exhausted γιατί προφανώς κάποιος έκανε wait και κατάφερε να τα ξεφορτωθεί για να κινηθεί. Πάμε να δούμε λοιπόν τα στάδια του Master Phase, της φάσης των τεράτων. Ένα τέρας, η φάση των τεράτων ενεργοποιείται και διεκπαιρεώνεται με τα εξής στάδια, τρία στάδια. Το πρώτο που κάνουμε είναι Ready Monsters Activate. Κάθε τέρας ενεργοποιείται ανάλογα με το Activation Text που έχει. Μπορεί να είναι είτε Hunter, είτε Patrol, είτε Lurker. Τα Hunter Monsters είναι τέρατα τα οποία κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο investigator, για παράδειγμα αυτόν που έχει το χαμηλότερο strength ή τα περισσότερα clues και ούτω καθεξής. Τα patrol monsters κάνουν patrol κινούμενα προς κάποιες περιοχές, κάποια locations, αντί για να κινούνται προς investigators, οπότε μπορεί να πάνε στην περιοχή που έχει τα περισσότερα doom, στην περιοχή που είναι unstable και ούτω καθεξής. Και τα lurker είναι τέρατα monsters τα οποία δεν κινούνται, αντίθετα δημιουργούν κάποια άλλα αρνητικά στοιχεία να συμβούν μέσα στο παιχνίδι, όπως να τοποθετήσουν Doom Tokens πάνω στο ταμπλό και ούτω καθεξής. Όταν ένα τέρας κινηθεί, κινείται ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων με βάση το speed που έχει, εκτός αν το κείμενο λέει κινήσου directly, move directly σε εκείνη την περιοχή. Και όταν ένα τέρας μπαίνει στην περιοχή ενός investigator, αυτόματα γίνεται engaged, έτσι. Το πόσο κινείται το κάθε τέρας φαίνεται στο νούμερο αυτό. Οι robot figure, για παράδειγμα, κινούνται δύο spaces. Οπότε μπορεί να κινηθεί από εδώ, ένα, δύο. Και αντίστοιχα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο, για παράδειγμα, είναι patrol, move towards unstable space και engage highest influence investigator. Εντάξει, ωραία. Και υπάρχουν διαφορετικά ανάλογα με τα τέρατα και ούτω καθεξής, το τι συμβαίνει και το προς τα που πηγαίνουν. Ξαναλέω, είναι hunter, patrol ή lurker. Το the unstable space είναι το beacon για paranormal activity. Η θέση η οποία είναι marked με Doom Token πάνω στο event card
Το discard pile θεωρείται το unstable space. Κάθε φορά βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει event tech και υπάρχει και discard pile. Πάνω στο discard pile, από τις τρεις περιοχές, αυτή η οποία έχει το doom token, θεωρείται ότι για αυτό το γύρο είναι το unstable space. Οπότε το independent square εδώ είναι unstable. Οπότε το unstable space, ανάλογα με το ποιο κάρτα είναι φανερή και έχει το doom token δίπλα στα event discard cards, είναι το unstable. Έτσι, οπότε συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, το robot figure θα κάνει patrol πηγαίνοντας προς το unstable space, λέει συγκεκριμένα που, και εκεί πάνω θα προσπαθεί να κάνει engage το highest influence skill investigator, αντίστοιχα. Η δεύτερη φάση του monster phase, το δεύτερο στάδιο μάλλον, είναι να τα engaged monsters επιτίθονται. Κάθε τέρας το οποίο είναι engaged με έναν investigator, πάνω δηλαδή στην κάρτα του, είναι εδώ δίπλα, ανοιχτή γιατί έχει γίνει engaged, προκαλεί ζημιά ίση με τον αριθμό του damage που έχει και του horror που έχει αντίστοιχα, και η οποία φαίνεται στο, στην κάρτα πάνω. Και πιο συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος της κάρτας. Έτσι. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι το τέρας αυτό προκαλεί ένα health damage. Μπορούσε εδώ να έχει και μπλε για το sanity. Μπορεί να προκαλεί ένα και ένα ή παραπάνω. Βλέπουμε λοιπόν, να δούμε λίγο τα υπόλοιπα τέρατα. Αυτό προκαλεί μόνο horror. Horror. Και τα δύο. Έτσι. Και φυσικά μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό ανάλογα με το σενάριο, τη δυσκολία των τεράτων και το καθεξής, αντίστοιχα. Άρα αυτό το νούμερο είναι το damage και το horror που προκαλεί όταν επιτίθεται. Και θα το κάνει κάθε engaged monster το οποίο συνεχίζει να είναι engaged και δεν το έχει ξεφορτωθεί κάποιος investigator. Και τέλος, τα exhausted monsters γίνονται ready. Κάθε exhausted monster, το οποίο για παράδειγμα είπαμε μπορούμε να έχουμε εδώ ένα monster το οποίο ήταν exhausted και το κάνουμε evade, το γυρίζουμε για να γίνει ready και να μπορεί να κινηθεί και αυτό στον επόμενο γύρο αντίστοιχα. Οπότε, αν εκεί υπήρχε και investigator, επιτόπου τον κάνει και engage, αντίστοιχα. Τρίτη φάση είναι η φάση encounter. Στη φάση αυτή, κάθε investigator κάνει resolve ένα γρήγορο narrative text που έχει να κάνει με το τι αντιμετωπίζει και τι βλέπει εκεί που βρίσκεται, στην περιοχή που βρίσκεται. Κατά τη σειρά του, ο κάθε παίχτης, ο ένας μετά τον άλλον, θα τραβήξει και θα κάνει resolve μια κάρτα encounter, εκτός αν είναι engaged με κάποιο monster. Αν είσαι engaged με κάποιο monster, δεν θα κάνεις resolve encounter. Οπότε να ένας άλλος λόγος ο οποίος θέλεις να μην έχεις πάνω σου τέρατα engaged και ούτω καθεξής, γιατί δεν μπορείς να τραβήξεις encounter και encounter είναι ο μοναδικός τρόπος για να βρεις το event μέσα στο encounter deck και να κερδίσεις το clue για να προχωρήσεις το σενάριο αντίστοιχα. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι αν είσαι σε μια περιοχή και δεν έχεις, εδώ ας πούμε για παράδειγμα, είμαι εδώ, στο downtown, και δεν έχω πάνω μου engaged monsters, δεν έχω κάποια τέρατα να με ενοχλούν, μπορώ να τραβήξω μια κάρτα από το encounter deck. Εδώ για παράδειγμα, στο downtown, θα τραβήξω μια κάρτα από το downtown deck. Έτσι. Αν είμαι σε περιοχές με δρόμους, streets, είναι αυτά τα ενδιάμεσα, θα τραβήξω αντίστοιχα από το street encounter deck, που είναι αυτό εδώ. Και αντίστοιχα αυτά ξεχωρίζουν σε residential, bridge και scenic street, ανάλογα με το εικονίδιο που έχουν εδώ. Ας πούμε, εδώ που δείχνει το δέντρο είναι scenic street, εδώ που δείχνει το bridge είναι bridge street και ούτω καθεξής. Αυτό έχει να κάνει με τις επιλογές που θα έχει το encounter card μέσα. Όταν λοιπόν επιλύσω την... τραβήξω το encounter και θα το διαβάσω, αν παίζω με πολλούς παίχτες, λέει το παιχνίδι ότι είναι καλύτερα κάποιος άλλος να διαβάζει το encounter δυνατά σε εμάς και ο αναγνώστης μπορεί να επιλέξει, ουσιαστικά δεν πρέπει να επιλέξει, να πει τα αποτελέσματα του τεστ ή των επιλογών, αν έχουν επιλογές εκεί που είσαι, μέχρι να το κάνεις για να δώσει και περισσότερο dramatic και suspense στην επιλογή και στο decision. Όταν λοιπόν είσαι σε μια θέση και δεν έχεις engaged token, θα τραβήξεις ένα encounter. Για παράδειγμα, εδώ που είμαι θα τραβήξω μια encounter από το downtown. Θα την τραβήξω και θα βρω που είμαι αντίστοιχα. Εδώ λοιπόν είμαι στο Arkham Asylum, στην τοποθεσία αυτή εδώ, και λέει «An epidemic of trauma and madness has swept the city, and the asylum is overwhelmed by desperate souls seeking help. You may spend $1 to bribe staff member. If you do so, you are given priority and prescribed a highly effective medication. You or an ally recovers 3 sanity». Ωραία. Οπότε αυτό ήταν κάτι καλό.
μπορεί να συμβεί και κάτι διαφορετικό ή ούτω καθεξής, και το οποίο βάζει πολύ θέμα. Έτσι, ο συγκεκριμένος είναι και haunted, πηγαίνει στο Arkham Asylum και ζητάει κάποιο medication για να το πάρει για να φτιάξει το sanity του και ούτω καθεξής. Έτσι, πολύ ωραίο. Υπάρχει όμως περίπτωση ότι την ώρα που τραβάμε το encounter, θυμάστε ότι στις τρεις πάνω cards έχει ανακατευτεί ένα event card, να τραβήξουμε event card. Όταν λοιπόν τραβήξουμε το event card, αφού το διεκπεραιώσουμε, αυτό που γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις εδώ είναι κερδίσουμε ένα clue. Έτσι, τα event ξεχωρίζουν επειδή έχουν το μεγεθυντικό φακό και λένε ότι είναι και event σε ποιο σενάριο ανήκουν κάτω. Οπότε εδώ, αν ήμουν στο Arkham Asylum αντίστοιχα, θα έλεγε Dr. Mintz wants to give you electroshock therapy, which he promises is safe. You may spend $1 to accept the treatment. If you do, during the convulsions, you glimpse and the infinite beyond yourself. You recover 2 sanity and gain 1 clue from your neighborhood. Αυτό που, εκτός το καλό που παθαίνεις, είναι ότι κερδίζεις και το clue από τη γειτονιά σου. Και θέλεις να πάρεις τα clue για να τα βάλεις πάνω στην κάρτα, για να προχωρήσεις, να εξερευνήσεις τι γίνεται, για να καταλάβεις πώς θα κερδίσεις το κακό και ούτω καθεξής, να σφραγίσεις φερρυπίν εδώ, δεν ξέρω εγώ, αντίστοιχα την πύλη και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση που έχεις τραβήξει encounter, όταν το διεκπεραιώσεις, το βάζεις κάτω από το deck των encounter. Στην περίπτωση που έχεις τραβήξει event, αν δεν το κέρδισες για κάποιο λόγο, δεν είχες ένα δολάριο φερρυπίν εδώ και αναγκάστηκες να φύγεις πίσω ή οτιδήποτε άλλο, αν δεν το κέρδισες, τότε το προσθέτεις πάλι στο deck, παίρνοντας πάλι τις δύο πάνω κάρτες, ανακατεύοντάς τις έτσι ώστε να είναι πάντα στις τρεις πάνω κάρτες για να σου ξαναβγεί κάποια στιγμή. Οπότε να ξαναπάς να κάνεις encounter μέχρι να σου ξαναβγεί το event και να το διεκπεραιώσεις για να κερδίσεις το clue token και ούτω καθεξής. Τα clue token είναι απαραίτητα, ξαναλέω, για να προχωρήσουμε το σενάριο, έτσι. Να πω και κάτι τελευταίο για τα encounters της κάθε περιοχής. Όπως βλέπετε, κάθε location έχει κάποια εικονίδια που σου λέει τι είναι πιθανό να βρεις αν πας να κάνεις encounters σε αυτή την περιοχή. Για παράδειγμα, εδώ στο General Store σου λέει ότι είναι πιθανό να σου ζητήσει να ξοδέψεις λεφτά για να αποκτήσεις κάποια όπλα και δείχνει το πιστόλι. Ή όπως εδώ, είναι πιθανό να σου ζητήσει να δώσεις χρήματα για να πάρεις φάρμακα, για να κάνεις cure το sanity και ούτω καθεξής, έτσι, όπως και έγινε. Οπότε έχεις και μια ιδέα του τι περιμένεις να δεις για να είσαι και λίγο προετοιμασμένος. Εδώ μπορεί να σου πει ότι να δώσεις ένα remnant στο River Docks για να κερδίσεις χρήματα και όπλα. Ή να κάνεις κάποιο τεστ για παράδειγμα. Αντίστοιχα. Εδώ πρέπει να κάνεις είτε influence test είτε will test για να κερδίσεις πράγματα αντίστοιχα. Και ούτω καθεξής, έτσι, να κερδίσεις allies, να κερδίσεις items και έτσι και πάει λέγοντας. Εδώ να πάρεις common items που έχει το πιστόλι και ούτω καθεξής. Τέταρτη φάση του παιχνιδιού είναι το Mythos Phase. Κατά τη διάρκεια του Mythos Phase, κάθε investigator παίρνει μια σειρά τραβώντας tokens από το Mythos Cup, ξεκινώντας με το leader και προχωρώντας σύμφωνα με τη φορά του δεκτών του ρολογιού. Στη σειρά σου θα τραβήξεις δύο τέτοια token και θα τα διεκπεραιώσεις το ένα μετά το άλλο. Δεν τα επιστρέψεις όμως πίσω στο Cup, τα αφήνεις έξω και μετά θα ανακατευτούν πάλι όλα μαζί. Πάμε να τα δούμε λίγο από αριστερά προς τα δεξιά, ξεκινώντας με αυτό, για να δούμε τι σημαίνουν αυτά τα σύμβολα όταν τα τραβάμε από το Mythos Cup, στο Mythos Phase. Το πρώτο λοιπόν, αυτό εδώ, είναι το Spread Doom. Εδώ αυτό που κάνεις είναι, εξαπλώνεις το Doom, κάνεις Spread το Doom, πετώντας την κάρτα του κάτω-κάτω μέρους της τράπουλας του event, όπως κάναμε στην αρχή του setup, στο Discard και τοποθετώντας ένα Doom Token στην τοποθεσία που έχει από τις 3 το Doom Icon δίπλα, όπως κάναμε στην αρχή. Όσο περισσότερο Doom χτίζεται πάνω στο ταμπλό, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα για το Arkham, όπως είδαμε. Και κάρτες μέσα στο κόντεξ θα λένε κάποια κακά πράγματα που συμβαίνουν ανάλογα με την κατάσταση αυτή καθώς προχωράει. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ, το Move, δείχνει το Spawn Monster. Αυτό που κάνεις είναι κάνεις Spawn ένα Monster, τραβώντας από το κάτω μέρος της τράπουλας των τεράτων και τοποθετώντας το στο ταμπλό, όπως υποδεικνύει το Spawn Effect. Αν το Spawn Text λέει ότι κάποιο Monster Spray, που είναι κάποιος investigator, τότε το κινείς προς αυτό όταν ενεργοποιείται το τέρας, όπως είδαμε. Τρίτο με την εφημερίδα είναι το headline. Πολύ απλά τραβάς και διαβάζεις την πάνω-πάνω κάρτα από το headline deck, το οποίο το φτιάξαμε κατά τη διάρκεια του setup, και αυτό κάνει affect μόνο τον investigator που το τράβηξε, εκτός αν κλαίει κάτι διαφορετικό. Δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους. Τότε πετάς την κάρτα στο discard pile, και αν πρέπει να τραβήξεις και δεν έχεις γιατί έχει αδειάσει, τότε πρέπει να τοποθετήσεις ένα Doom Token στο σενάριο αντί για αυτό. Πολύ κακό αν τον τελειώσουν λοιπόν τα headlines, γιατί έχουν όλα τα κακά νέα που ήταν να υποθούν υπόθηκαν. Τέταρτο, με το πράσινο, το μαντέψατε, είναι το Spawn Clue.
Αυτό που θα κάνεις είναι θα κάνεις spawn ένα clue, παίρνοντας την πάνω κάρτα του event deck και τοποθετώντας ένα clue token στην περιοχή που λέει, και στη συνέχεια παίρνοντας δύο κάρτες από το neighborhood, encounter deck, τις ανακατεύουμε και τις βάζουμε μέσα στο neighborhood encounter deck. Αντίστοιχα. Το επόμενο, αυτό εδώ, το μπλε, είναι το gate burst. Εδώ κάνεις resolve ένα gate burst κατά την, παίρνοντας την πάνω κάρτα του event deck και τοποθετώντας ένα doom token σε κάθε space που αντιστοιχεί στη γειτονιά. Στη συνέχεια ανακατεύεις την κάρτα με ολόκληρο το event discard pile μαζί και τοποθετείς στο κάτω μέρος του event deck. Κακά πράγματα. Το πρώτο τελευταίο το κόκκινο είναι το reckoning. Εδώ κάνεις resolve τα reckoning effects, όλα τα effects τα οποία υπάρχουν πριν το reckoning icon και όλων των στοιχείων που είναι μέσα στο παιχνίδι. Συνήθως αυτό θα είναι reckoning effect το οποίο υπάρχει πάνω στο σενάριο. Εδώ για παράδειγμα λέει τι γίνεται όταν θα γίνει το reckoning. Το εδώ δεν το βλέπετε, είναι εδώ πάνω στο σενάριο card. Έχει το reckoning icon, οπότε σου λέει ότι για κάθε cultist monster τοποθέτησε ένα doom στο space του. Έτσι, κάτι κακό συμβαίνει. Και ανάλογα, μπορεί να υπάρχουν και άλλα reckoning effects, ανάλογα με πράγματα που έχουν βγει, events, δεν ξέρω τι, και ούτω καθεξής. Τέλος, τελευταίο είναι το blank. Όταν βγει ένα τέτοιο blank, δεν συμβαίνει τίποτα. Το οποίο είναι μια ανάσα κανονικά. Ξαναλέω, όταν τα τραβάμε αυτά, δεν τα βάζουμε και κάθε ένας τραβάει δύο, έτσι, στο τέλος σειράς του. Οπότε κινείται πολύ γρήγορα αυτό το pool των mythos tokens. Όταν τελειώσει λοιπόν το... Όταν έρθει η σειρά σου να τραβήξεις και δεν υπάρχει γιατί έχει αδειάσει το mythos cup, τότε επιστρέφονται όλα τα mythos token μέσα στο cup και τραβάμε από το καινούριο. Κάποια σπάνια effect μπορεί να μας υποδηλώσουν ότι πρέπει να προσθέσουμε πράγματα στο mythos cup, να πάρουμε token και να βάλουμε. Θυμίζω ότι το mythos cup το φτιάξαμε με τη σύστασή του στην αρχή του setup. Αν αυτό γίνεται, τότε θα πρέπει να το κάνουμε σε εκείνη τη φάση αντίστοιχα. Κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρώσουμε το βίντεο για το πώς παίζει το παιχνίδι. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα items που είναι τα μπλε, allies, σύμμαχοι που είναι τα mauve και allies που είναι τα μπλε, spells που είναι τα mauve και items που είναι τα πράσινα. Αν μας λέει το παιχνίδι ότι πρέπει να πάρουμε κάποια κάρτα, τραβάμε το αντίστοιχο deck. Αν μας λέει ότι πρέπει να βρούμε μια συγκεκριμένη κάρτα με κάποιο trade, όπως ένα common item ή ένα curio item, τότε θα τραβήξουμε κάρτες και θα τις ψάξουμε μέχρι να βρούμε την πρώτη με αυτό το trade. Και μετά θα ανακατέψουμε τις κάρτες πάλι και θα φτιάξουμε πάλι το deck. Το display με τα αντικείμενα εδώ, τα items είναι πάντα 5 ανοιχτά. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και να αγοράσουμε κάρτες από εδώ. Μας λέει ότι πρέπει να αγοράσουμε, πρέπει να ξοδέψουμε τα χρήματα που έχει πάνω η κάρτα για να το αποκτήσουμε. Τα hands. Το hands σημαίνει ότι έχουμε δύο χέρια. Κάποια items μπορεί να πετούν δύο χέρια για να χειριστούν, όπως μια καραμπίνα για παράδειγμα. Έχει δύο χέρια πάνω. Για παράδειγμα και το Thompson. Να το. Δεν μπορείς να ρίχνεις με το Thompson με ένα χέρι. Έχει δύο χεράκια. Οπότε μπορείς να επιτίθεσαι με το Thompson ή μπορεί να επιτίθεσαι με ένα πιστόλι που έχει ένα χέρι. Αλλά δεν μπορεί να επιτεθείς και με τα δύο μαζί ταυτόχρονα που έχουν τρία χέρια στο σύνολο γιατί. Το μαντέψατε, έχουμε δύο χέρια. Τέλος, τα spells, τα οποία κάνουμε, κάποια spells, τα spells όπως βλέπετε έχουν κάποιο αντίτιμο, έχουμε sanity loss, χάνουμε sanity όταν κάνουμε τα spells, είναι καλά, τους κάνουμε κακό, αλλά χάνουμε sanity και μπορούμε να επιλέξουμε αντί να χάσουμε sanity, να υποστούμε horror δηλαδή, το οποίο είναι επίσης μια και μπορεί να μας κάνει κακό και να χάσουμε και από horror, να χρησιμοποιήσουμε ανταυτού remnant tokens σε remnants, τα απομεινάρια των τεράτων, σε ένα προς ένα αναλογία. Τέλος, όταν κάνουμε assign damage και horror, κάποιες κάρτες, κάποια lies μπορεί να έχουν και αυτά τη δυνατότητα να πάρουν damage. Για παράδειγμα, αυτός μπορεί να έχουμε κάποιον άλλο, ο οποίος μπορεί να πάρει 3 physical damage και 2 horror, οπότε αντί να τα τρώει ο χαρακτήρας μας, θα τα τρώει ο σύμμαχος που έχουμε πάνω μας και τον κουβαλάμε, για παράδειγμα, για να μας βοηθήσει, έτσι, και αυτό είναι πολύ καλό. Αυτά ως προς τους κανόνες. Κάτι τελευταίο να πω ότι υπάρχει, όπως πάντα κάνει τελευταία η Fantasy Flight και πολύ ωραία το διεκπεραιώνει, το Extra Rules Reference, το οποίο έχει όλες τις λεπτομέρειες. Σε περίπτωση που έχετε κάποια πορεία, να βρείτε τα πάντα μέσα εδώ. Ενώ έχει και ένα πολύ χρήσιμο Quick Reference στο πίσω μέρος του φυλαδίου για να δείχνει όλες τις λεπτομέρειες. Τελευταίο και ολοκληρώνουμε είναι τα Anomalies. Είπαμε ότι τα Anomalies είναι περίεργα και παράξενα πράγματα που συμβαίνουν, που τρομάζουν τον κόσμο και φέρουν το κακό πιο κοντά. Πότε τοποθετούμε anomaly tokens? Όταν υπάρχουν σε ένα σημείο
στη γειτονιά σε μια περιοχή 3 Doom Tokens ή υπάρχουν σε όλη τη γειτονιά συνολικά 5 Doom Tokens, τότε βγαίνει και μπαίνει ένα anomaly token στο κέντρο. Τα anomalies είναι πολύ κακά, γιατί όταν θα ξαναμπεί ένα Doom Token σε μια περιοχή που έχει anomaly, που υπάρχει πάρα πολύ activity εκεί πέρα, αυτό που γίνεται είναι αντί να μπαίνει στην περιοχή, μπαίνει στο scenario card, που είναι πολύ κακό γιατί πάμε προς το τέλος μας. Προφανώς οι παίχτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το word action και διάφορα anomaly encounters για να μπορέσουν να βγάλουν τα Doom από την περιοχή αυτή, και όταν αφαιρεθούν όλα τα Doom Tokens από την περιοχή, τότε το anomaly επιστρέφει και φεύγει και μπορείς να συνεχίσεις κανονικά στο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του γύρου, το encounter, αν είσαι σε μια περιοχή που έχει anomaly token, αντί να τραβάς από το από το encounter deck της γειτονιάς, τραβάς από το anomaly deck, το οποίο έχει χειρότερα πράγματα, όπως φαντάζεστε. Αυτά λοιπόν είναι όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για να παίξετε το Arkham Horror 3rd Edition. Το παιχνίδι εκτοξεύεται κυριολεκτικά στην κορυφή για μένα, στα αγαπημένα μου θεματικά παιχνίδια σε αυτό το συγκεκριμένο κόσμο και με αυτή την ατμόσφαιρα και ιστορία. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι καλοδουλεμένο, φυσικά και έχει βοηθηθεί από την τρίτη έκδοση στην οποία βρίσκεται, για να γίνει refine και refine έτσι ώστε να βελτιωθεί και να γίνει στην καλύτερη μορφή που μπορεί να παιχθεί. Πολύ χαίρομαι που δεν είχα παίξει κάποια προηγούμενη, για να έχω κάποια αρνητικά παράπονα και εκτός από το χρόνο που κρατάει, το οποίο θα πούμε πολύ, δεν με πολύ ενόχλησε. Και να το παίξω κατευθείαν στην τρίτη έκδοση, η οποία είναι εξαιρετική, βελτιωμένη και πολύ πολύ καλή. Το ίδιο είδαμε και στο Unthinkable, το οποίο στην προηγούμενη έκδοση, ο Battlestar Galactica, είχε κάποια θεματάκια. Φυσικά καταπληκτικό παιχνίδι. Στην τελευταία έκδοση βελτιωθήκανε, γίνανε streamline και δώσανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Καταφέρνει η Fantasy Flight να φτιάξει μια καλύτερη εκδοχή ενός πολύ καλού παιχνιδιού, με πάρα πολύ ωραία ιστορία. Δεν έχω σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις, αλλά η ιστορία μου άρεσε καταπληκτικά. Δεν θέλω να κάνω spoiler για να μην το χαλάσω σε κάποιους που θα παίξουν το τελευταίο σενάριο που έπαιξα. Ωστόσο, το παιχνίδι ήταν καταπληκτικό. Να πούμε εδώ το εξής, ότι αν σας αρέσει τα παιχνίδια στα οποία η ιστορία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο τι κάνεις, ωστόσο, οι αποφάσεις σου, οι κινήσεις που θα κάνεις, το πού θα πας στο χάρτη, το τι εξοπλισμό θα πάρεις, το πώς θα τα πας στα skills, το τι θα κάνεις prioritize, πού θα πας πρώτα και τι θα κάνεις μετά, έχουν σημασία, τότε νομίζω θα σας ανταμείψει πάρα πολύ. Και γενικά πρέπει οι παίχτες να κάνουν την εξής ισορροπία πάντα στο μυαλό τους, να ισορροπήσουν το Doom, το οποίο είναι τα Doom Tokens που είναι ο χαμός και το κακό που παίρνει πάνω στο Arkham City, και το progression, το να προχωρήσουν το σενάριο. Αυτά είναι δύο τα οποία πάντα το ένα τραβάει από τη μία μεριά και το άλλο τραβάει από την άλλη, ωστόσο η κατάλληλη ισορροπία θα σας οδηγήσει στη νίκη και στο κυριότερο, στο να ευχαριστηθείτε και να απολαύσετε το παιχνίδι. Δεν μπορώ να τονίσω πόσο ωραία πέρασε την τελευταία φορά που έπαιξα. Το έπαιξα solo με δύο χαρακτήρες. Μπορείς πολύ εύκολα να το παίξεις solo, και εδώ θέλω να πω και ένα άλλο σημαντικό και θετικό του παιχνιδιού. Αν σας αρέσουν τα solo games, νομίζω ότι είναι ιδανικό. Αν σας αρέσει ο κόσμος, το στυλ παιχνιδιού και τα ατμοσφαιρικά θεματικά παιχνίδια, τότε είναι εξαιρετικό για solo. Παίζεις πολύ εύκολα τους δύο χαρακτήρες. Δεν βρήκα καμία δυσκολία στο να το παίξω solo. Και ίσως και. Φυσικά και θέλεις να μοιραστείς μέχρι και με 6 παίχτες το παιχνίδι, ωστόσο νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν 6 φίλοι και να παίξουν Arkham, ή φίλες και να παίξουν Arkham Horror, κυρίως γιατί κρατάει πολύ και τραβάει, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να στηθεί solo, θα έλεγα, ή με λιγότερους παίχτες. Πολύ πολύ σημαντικό το ότι παίζει εξαιρετικά solo, πολύ χαίρομαι γι' αυτό, και μάλιστα όχι παίζει εξαιρετικά solo, ίσως είναι και ο προτιμητέος τρόπος με τον οποίο θα ήθελα να το παίξω για να μπορώ να το προχωρήσω για να δω τα επόμενα σενάρια και το τι γίνεται. Φανταστική εμπειρία, κορυφαίο παιχνίδι. Εξαιρετική η έκδοση που κάνανε, η τρίτη έκδοση, με πολύ ωραίες βελτιώσεις. Παρόλο που δεν είχα παίξει τα προηγούμενα, μπορώ να καταλάβω πού εστιάσανε και πού πατήσανε τον γκάζι, και πολύ καλά το κάνανε, με επιτυχία. Και γενικά νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν δεν σας πειράζει το να ξοδέψετε αρκετή ώρα παίζοντας, νομίζω αν περνάει κάποιος καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Και τι κρατάει, τραβάει πάρα πολύ. Αν δεν σας πειράζει αυτό, τότε θα περάσετε καταπληκτικά παίζοντας Arkham Horror 3rd Edition.